Κοντράρονται σήμερα στο Λευκόθεο στο πρώτο τους παιχνίδι για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος Φούτσαλ. Δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται στην τετράδα του πρωταθλήματος έχουν ασφαλώς τον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Μία νίκη σήμερα για τις δύο ομάδες θα αποτελέσει γερή ένεση για τη συνέχεια της σεζόν. Πριν πάμε να πούμε για τα στοιχεία της αναμέτρησης που είναι αρκετά και ενδιαφέροντα, να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ο κύριος Ανδρέας Παπαλής, ο πρόεδρος του τμήματος Φούτσαλ της Ανόρθωσης, τον οποίο καλωσορίζουμε και ευχόμαστε και καλή χρονιά. Επίσης, να είστε καλά, καλή χρονιά σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Κύριε Παπαλή, η ομάδα σας σήμερα έρχεται με πολλές απουσίες. Με ένα μόνο ξένο στην διάθεση του προπονητή και με απουσίες από τους Κύπριους. Αυτό πόσο θα επηρεάσει, πιστεύετε, στο τέλος της ημέρας στην προσπάθειά σας? Ναι, βέβαια. Είναι αλήθεια ότι η ομάδα κατεβαίνει στο απόψινό ντέρπι με πολλές απουσίες, όπως είπατε και εσείς, με ένα μόνο ξένο στη διάθεση του προπονητή. Εν τούτης, είμαστε ανόρθωση. Με τους παίχτες που έχουμε διαθέσιμους θα παλέψουμε για ό,τι καλύτερο. Η ομάδα σας έχει και ένα κρίσιμο παιχνίδι κυπέλλου σε μερικές μέρες, στις 16 Ιανουαρίου με την ΑΕΛ, στην έδρα σας. Θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ίσως το μυαλό των φουτσαλιστών να είναι περισσότερο σε εκείνο το παιχνίδι παρά στο σημερινό? Θεωρώ ότι έχουμε εμπεδώσει στους φουτσαλιστές μας από την αρχή του πρωταθλήματος ότι βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και αφότου τελειώσει το παιχνίδι πάμε αμέσως στο επόμενο. Σκέψη των φουτσαλιστών μας είναι απόψε στο ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ και από την αυριανή μέρα σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι. Και μια τελευταία ερώτηση σχετικά με τη γενικότερη πορεία της ομάδας σας. Αποκλείσατε τον ΑΠΟΕΛ στο κύπελο, βάζοντας ουσιαστικά τέλος τις τρεις συνεχόμενες σερί κατακτήσεις στο ΑΠΟΕΛ στην διοργάνωση εκείνη. Η ομάδα σας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο πλην 3 από την ΑΕΛ, η οποία έχει ένα αγώνα περισσότερο, κέρδισε χθες. Γενικότερα είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την πορεία της ομάδας ή θεωρείτε ότι υπάρχουν και ακόμη περισσότερα περιθώρια βελτίωσης? Κοιτάξτε, το έχουμε πει πολλές φορές ότι το όνομα Ανόρθωση συνεπάγεται με πρωταγωνιστικούς στόχους. Η ομάδα μας στον πρώτο γύρο τερμάτισε στην πρώτη θέση με την ΑΕΛ. Αποκλείσαμε ένα τεράστιο αντίπαλο όπως ο ΑΠΟΕΛ στα προημιτελικά του κυπέλλου. Η ομάδα θα συνεχίσει να βλέπει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και το αποτέλεσμα θα δείξει. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαλή. Καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εν όψη του δεύτερου καλεσμένου, τον οποίο θα έχουμε σε πολύ λίγο, να αναφέρουμε ότι το σημερινό παιχνίδι έρχεται κοντά σας μέσα από τον Alpha Sports TV, τη μοναδική διαδικτυακή τηλεόραση της Κύπρου, που φέρνει κοντά σας μεταξύ άλλων και το πολύ όμορφο και θεαματικό άθλημα του Φούτσαλ. Δίπλα μου εδώ στον χώρο του σχολιασμού βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Πλατής, εκ μέρους του ΑΠΟΕΛ. Κύριε Πλατή, η ομάδα σας σήμερα αντιμετωπίζει μία ανόρθωση η οποία έχει απουσίες. Λείπουν δύο της ξένοι και Κύπροι. Θεωρείτε ότι είστε το φαβορί σήμερα ή είναι πραγματικά πρόβλεπτο το παιχνίδι? Ένα παιχνίδι με την ανόρθωση, ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια, έχει δείξει ότι δεν έχει φαβορί. Εκτιμούμε ιδιαίτερα και σεβόμαστε τον αντίπαλο όπως είναι η ανόρθωση. Εξάλλου τα αποτελέσματα τα τελευταία δύο παιχνίδια που είχαμε να ήμασταν αντιμέτωποι. Στο πρωτάθλημα μας κέρδισε 3-2 στη Λάρνακαν, ήρθε στο Λευκόθιο όπου μας απόκρισε από το θεσμό του κυπέλλου σε ένα εξαιρετικά καλό παιχνίδι διαφήμιση του αθλήματος στο 9-9 κανονική διάρκεια όπου η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε τίποτε άλλο περισσότερο που να σεβαστούμε την ανόρθωση ανεξαρτήτως απουσιών. Στο κάτω-κάτω μέσα στο παρκέ δεν φαίνονται οι απουσίες και όταν κάποια ομάδα ενδεχομένως να έχει απουσίες να αυξήσει τα ποσοστά του πάθους και να μην φάνει καθόλου ότι έχει απουσίες. Είμαστε υπόχρεοι να αντιμετωπίσουμε την ανόρθωση σοβαρά, μια πάρα πολύ καλή αντίπαλος και να προσπαθήσουμε για την νίκη. Με νίκη σήμερα από ΕΛ ανεβαίνει στην τρίτη θέση, ξεπερνάει την Ομόνια και φτάνει για την ανόρθωση στους δύο βαθμούς διαφορά. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σημερινό παιχνίδι ίσως να είναι και πολύ σημαντικό για την τελική κατάταξη του πρωταθλήματος, νομίζω ότι ήδη μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο γύρο. Υπάρχει αρκετό δρόμο για το πρωτάθλημα. Σήμερα η νίκη, την οποία θα ζητήσουμε από τον αγωνιστικό χώρο, θα είναι καθαρά και για ψυχολογικούς λόγους περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη ότι αν χάσεις για τρίτη συνεχόμενη σειρά από την ανόρθωση, αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον η ανόρθωση έχει έναν αβαντάζ όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι στα μεταξύ μας παιχνίδια. Εκείνο που θα επανέλθει σίγουρα στο ΑΠΟΕΛ είναι η ηρεμία και πολύ καλή ψυχολογία εν όψη της συνέχειας
και ένα καλό ξεκίνημα το 2017, ούτως ώστε αν τα καταφέρουμε να επιστρέψουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα όπως έχουμε κάνει τα τελευταία τρία χρόνια, αφού πλέον τον double για μας είναι αδύνατο λόγω του αποκλεισμού από την Ανόρθωση. Και μια τελευταία ερώτηση σχετικά και με τη νέα προσθήκη στην ομάδα σας, ο Νορβηγός τερματοφύλακας, ο Kenneth Ragvak, ο οποίος αντικαθιστά στο ρόστερ τον Νενέ, ο οποίος αποχώρησε. Πέστε μας λίγο για αυτήν την προσθήκη, αλλά και γενικότερα αν θα ακολουθήσουν και άλλες διαφοροποιήσεις στο ρόστερ σας. Με την προσθήκη του Νορβηγού το ρόστερ μας έχει κλείσει για τη χρονιά που διανύουμε. Ευελπιστούμε ότι θα μας βοηθήσει. Θα δούμε και απόψε στο πρώτο του παιχνίδι. Φυσικά ο λόγος που ήρθε στην Κύπρο είναι για να μας βοηθήσει. Τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε αντιμετωπίσει τον ίδιο την ομάδα του στο main round πριν 2 χρόνια στην Ουγγαρία. Θεωρούμε ότι επειδή είναι ενεργεία διεθνής, ένας εξαιρετικά καλός τερματοφύλακας, ευελπιστούμε και ευχόμαστε να μας βγει, ώστε να μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε το στόχο μας που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος ξανά. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πλατή. Καλή επιτυχία στην ομάδα σας και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, είστε καλά. Το παιχνίδι λοιπόν μεταξύ ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση, το οποίο θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα λεπτά, είναι για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος Φούτσαλ, την πρώτη του δεύτερου γύρου. Να πούμε στα γρήγορα τα χθεσινά αποτελέσματα καθώς και τα σημερινά παιχνίδια και ακολούθως να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Λοιπόν, χθες είχαμε την έκπληξη, μπορούμε να το πούμε, η ΑΕΚ Λάρνακας κέρδισε την Ομόνια Αραράτ με 2-1 στην Λάρνακα. Η ΑΕΛ επικράτησε 11-1 της ΑΕΚ Σωτήρας σε ένα παιχνίδι που μεταδώσαμε ζωντανά από τον Alpha Sports TV, ενώ ο Δημητράκης Χριστοδούλου Δερίνιας έφερε ισοπαλία 3-3 με την ΑΜΕΚ Καψάλου. Σήμερα, πέρα από το ΑΠΟΕΛ Ανόρθωση, την ίδια ώρα, δίπλα εδώ στο Ελευθερία, διεξάγεται η αναμέτρηση μεταξύ της Απελευθέρωσης και του Εθνικού Λατσιών. Εμείς θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε λίγο πριν τη σέντρα για την έναρξη του παιχνιδιού. Are you listening? Damn. Ξανά στο Λευκό Θεό από ΑΠΟΕΛ Ανόρθωση για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος Φούτσαλ. Ένα σπουδαίο παιχνίδι με το οποίο θα ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος.
Η Ανόρθωση, η οποία βρίσκεται στους 27 βαθμούς, ήταν στην κορυφή μέχρι χθες, όμως η νίκη της ΑΕΛ απέναντι στην ΑΕΚ Σωτήρας την έφερε την ομάδα της Λεμεσού στους 30 βαθμούς. Να πούμε λοιπόν την βαθμολογία όπως είναι σήμερα. Η ΑΕΛ με 30 βαθμούς είναι στην πρώτη θέση, η Ανόρθωση ακολουθεί με 27 και αγώνα λιγότερο. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ομόνια Ραράτ με 24 βαθμούς, η οποία έχασε χθες, όπως αναφέραμε προηγουμένως, από την ΑΕΚ Λάρνακας. Στην τέταρτη θέση ο ΑΠΟΕΛ με 22 και αγώνα λιγότερο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι με την μάχη της τετράδας να έχει κορυφωθεί, κάθε αποτέλεσμα πλέον μετράει, ειδικά από τη στιγμή που έχουμε και απώλειες βαθμών, όπως για παράδειγμα χθες για την Ομόνια. Η ΑΕΚ Λάρνακας στην πέμπτη θέση με 18 βαθμούς και ακολουθεί η ΑΜΕΚ Καψάλου με 13. Στους 9 βαθμούς είναι ο Δημητράκης Χριστοδούλου και ο Εθνικός Λατσιών. Η ΑΕΚ Σωτήρας στους 8 βαθμούς, η Απελευθέρωση στους 6 και η Ελπίδα Στρομερίδης στους 4. Από την φετινή χρονιά άλλαξε ο τρόπος εξαγωγής του πρωταθλήματος. Πλέον οι 8 πρώτες ομάδες αγωνίζονται στη συνέχεια σε μορφή play-off, όπως τα γνωρίζουμε όπως από το μπάσκετ για παράδειγμα, όπου ο πρώτος αγωνιστεί με τον 8ο και ούτω καθεξής. Άρα η βαθμολογία παίζει σημαντικό ρόλο μόνο για την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας. Μέχρι πέρσι υπήρχε βαθμολογία μέχρι και το τέλος. Η 13η αγωνιστική θα διεξαχθεί την ερχόμενη 5η 12 Ιανουαρίου, όπου η Ανόρθωση θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό Λατσιών και ο ΑΠΟΕΛ την ΑΜΕΚ Καψάλου, ενώ το μεγάλο παιχνίδι θα είναι αυτό μεταξύ Ομόνια Ραράτ και ΑΕΛ. Εδώ στο Λευκόθεο όμως, από ΑΠΟΕΛ Ανόρθωση, το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Εμείς βλέπουμε τους διαιτητές, τον Μιχάλη Χριστοφίδη και τον Γιώργο Κοζάκο, ενώ τρίτος είναι ο Μάριος Χριστοφόρου, όπου τώρα εμφανίζεται στην οθόνη και ο Λέο, ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ με το νούμερο 9 στην πλάτη. Από την Ανόρθωση αρχηγός είναι με το νούμερο 8 στην πλάτη ο Θεοφάνης Χαρή, ο οποίος σήμερα, πέρα από την ονομαστική του γιορτή, το βλέπουμε εδώ στα δεξιά της οθόνης, έχει και τα γενέθλια του. Κλείνει 31 ετών ο αρχηγός της Ανόρθωσης, που είναι διεθνής, εν ενεργεία διεθνής, και αγωνίζεται με την κυρία από την τρίτη κατηγορία, από τότε που η ομάδα της Αμοχώς του ξεκίνησε από την τρίτη κατηγορία. Για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ θα ξεκινήσουν σήμερα κάτω από τα δοκάρια ο νεοαποκτηθής, ο τερματοφύλακας Κένεθ Ράκβακ, και στη συνέχεια θα αγωνιστούν οι Λέο, Μάγνο, Ιόνι και ο Μύρου, ενώ για την Ανόρθωση ξεκινούν τερματοφύλακας ο Οδυσσέος, ο Κόκκινος, ο Χαρή, ο Κουλουμπρής και ο Ραφίνια. Η ομάδα της Ανόρθωσης έχει αρκετές απουσίες, μας τα είπε και ο Ανδρέας ο Παπαλής στο pre-game. Εμείς βλέπουμε τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ τώρα και την Ανόρθωση. Όπως λέγαμε, η Ανόρθωση έχει αρκετές απουσίες σήμερα. Αγωνίζεται με μόλις ένα ξένο, αφού ο Ζαν είναι ανέτοιμος και ο Φουμάκα δεν έχει έρθει ακόμη το πιστοποιητικό εγγραφής του. Ο ΑΠΟΕΛ από την άλλη κατεβαίνει πλήρης. Με αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ΑΠΟΕΛ ίσως να έχει το πάνω χέρι, όμως πρόκειται για δύο εξαιρετικές ομάδες. Η Ανόρθωση έδειξε εξαιρετικά στοιχεία φέτος. Διαθέτει και τον κορυφαίο φουτσαλιστή στην Κύπρο, Κύπριο φουτσαλιστή, τον Κωνσταντίνο Κουλουμπρί. Ίσως καλύτερα διορθώσουμε ένα από τους κορυφαίους, διότι υπάρχουν και άλλοι εξαιρετικοί φέτος φουτσαλιστές. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι όλα μπορούν να γίνουν σήμερα. Είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι από ΑΠΟΕΛ Ανόρθωση για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο, ήδη οι φουτσαλιστές βρίσκονται στην σέντρα. Εμείς βλέπουμε τους Ομύρου και Ιόνι για τον ΑΠΟΕΛ να είναι έτοιμοι να δώσουν την έναρξη στο παιχνίδι. Ένα σπουδαίο ντέρπι, η τρίτη φετινή αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων. Θα ήταν τέταρτη, όμως το παιχνίδι του Super Cup διακόπηκε λόγω επεισοδίων. Έναρξη στο Λευκόθεο από ΑΠΟΕΛ Ανόρθωση για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος Φούτσαλ. Πρώτη κατοχή για τον ΑΠΟΕΛ, που κερδίζει το πλάγιο με τον Λέο να κάνει εκεί την προσπάθεια. Στην εκτέλεση θα είναι ο Ιόνι, ο Ισπανός. Δίνει στον Λέο που κάνει το σιούτ, αποκρούει ο Οδυσσέος σε κόρνερ. Πρώτο σιούτ, πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι με το σιούτ του Λέο. Ιόνι και Λέο παίζουν το 1-2, η κατοχή παραμένει στον ΑΠΟΕΛ, που
Στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, εμείς βλέπουμε το ρολόι το οποίο πηγαίνει αντίστροφα εδώ στο Λευκόθεο. 20 λεπτά είναι το κάθε ημίχρονο. Έχουν περάσει σχεδόν μισό λεπτό μέχρι στιγμής στο παιχνίδι μας. Έχουμε και το πρώτο φάουλ που έγινε στον Μάγνο με το αριθμό 11 για τον Αποέλ. Στην εκτέλεση θα είναι ο Λέο, ο 36χρονος αρχηγός του Αποέλ, βρίσκεται στην ομάδα εδώ και 3 χρόνια. Εκτελεί πίσω στον Ιόνι, ξανά Λέο και ξανά Ιόνι, οι δύο παίχτες παίζουν το 1-2. Ο Μάγνο έκανε το shoot από αριστερά, η μπάλα κόντραρε όμως τον Κουλουμπρί και έφυγε out. Χωρίς κατοχή ακόμη η ανόρθωση, ο Αποέλ από την έναρξη του παιχνιδιού έχει την μπάλα στα πόδια του. Εκτέλεση απευθείας, έτοιμος ο Οδυσσέος Διώχνη. Πρώτο άγγιγμα της μπάλας εδώ και για τον Ράκβακ, τον καινούριο στο ρόστερ του Αποέλ, τον Νορβηγό διεθνή τερματοφύλακα. Λέω. Μάγνο. Ξανά Λέω. Ο Γιόνι απέναντι από τον Χαρί δεν μπόρεσε να περάσει. Καλή αμυναγκή από τον αρχηγό της κυρίας. Απλώνει την μπάλα σε όλο το γήπεδο η ομάδα του Αποέλ, όμως η ανόρθωση προσπαθεί να πιέσει λίγο ψηλά, να υποχρεώσει τον Αποέλ σε λάθος. Κάτι που πάει να γίνει τώρα, όμως τελικά ο Λέο δεν χάνει την κατοχή από το μαρκάρισμα του Ραφίνια με τον αριθμό 20, τον είδαμε λίγο εκεί με το ενδιαφέρον χρώμα στο μαλλί από τον Βραζιλιάνο Ραφίνια. Ο Μύρου. Γιόνι. Έχουν περάσει σχεδόν 2 λεπτά και ο Αποέλ ακόμη δεν έχει αφήσει την κατοχή της μπάλας. Είναι κάτι που σπάνια βλέπουμε. Έχει κάνει και ένα-δύο προσπάθειες για σιούτ ο Αποέλ, με το Οδυσσέος να ήταν σε ετοιμότητα. Ο τερματοφύλακας της ανόρθωσης, ο οποίος τα πήγε περίφημα στην προηγούμενη επίσκεψη εδώ της ανόρθωσης στο παιχνίδι Κυπέλλου. Για την προημιτελική φάση, ένα παιχνίδι που μεταδώσαμε ζωντανά από τον Alpha Sports TV και κρίθηκε στα πέναλτι. Μετά την παράταση και το 9-9, η ανόρθωση πήρε την πρόκληση και απέκλεισε τον Αποέλ από το κύπελο. Πρώτη κατοχή για την ανόρθωση με τον Ραφίνια να προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Κλείνεται ωραία από τον Λέο που στη συνέχεια πιέζει. Η μπάλα στα ασφαλισμένα στα χέρια του Οδυσσέως. Χαρί. Έκανε το λάθος ο Κόκκινος, το σιούτ από τον Μάγνο, έτοιμος ο Οδυσσέως έδιωξε. Ήταν το λάθος από τον Χρήστο Κόκκινο, ο οποίος έχασε την κατοχή μπροστά από τον Μάγνο. Ο Βραζιλιάνος, ο νεαρός από δεξιά, έκανε το σιούτ. Οδυσσέος εδώ, ο τερματοφύλακας της ανόρθωσης, απέκρουσε σε πλαγιό. Μάζεψε την εκτέλεση ο Οδυσσέος. Με τον Αποέλ να πιέζει ψηλά και να αναγκάζει την ανόρθωση να κάνει το λάθος. Είναι το δεύτερο αβίαστο λάθος της ανόρθωσης μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ο Αποέλ από την άλλη σχεδόν 3 λεπτά στην αναμέτρησή μας και έχει την συντριπτική πλειοψηφία της κατοχής της μπάλας. Λέω. Έδωσε ωραία στον Μάγνο, ο οποίος προσπαθεί να ελευθερωθεί, όμως το μόνο που κερδίζει είναι ένα πλάγιο. Λέω. Από αυτόν ξεκινάνε όλες οι προσπάθειες του Αποέλ. Το σιούτ από τον Ομύρου, ο Οδυσσέος έλεγχε, η μπάλα πέρασε έξω. Νάτος εδώ ο Σάββας Ομύρου, 25χρονος διεθνής φουτσαλιστής, νικητής 2 ντάμπολ για τον Αποέλ. Μάγνο, ο Ομύρου κάνει το σιούτ και σκοράρει. 1-0 για τον Αποέλ στο 4ο λεπτό με τον Σάββα Ομύρου. Να εκμεταλλεύεται την εξαιρετική πάσα από τον Μάγνο και να εκτελεί τον Οδυσσέος για να ανοίξει το σκορ.
Και άλλη ευκαιρία λοιπόν για τον Αποέλ που στην σέντρα έκανε το κλέψιμο. Ο Μύρου εδώ απείλησε ξανά τον Οδυσσέος, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει για δεύτερη φορά τον τερματοφύλακα της Κυρίας. Προβάδισμα λοιπόν για τον Αποέλ, νωρίς στο Λευκόθεο. Ο Αποέλ είχε το πάνω χέρι, τον βλέπουμε και εδώ πόσο ψηλά και δύσκολα βάζει της Ανόρθωσης την πίεση. Η Ανόρθωση όμως που κάνει το πρώτο σιούτ, έτοιμος ο Ράκβακ, πέφτει και μαζεύει απέναντι στο Ραφίνια. Πήρε το χειροκρότημα ο Νορβηγός, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από λίγες μέρες από τον Αποέλ. Ο Κένεθ Ράκβακ, 33 ετών, εν ενεργεία διεθνής με αρκετές συμμετοχές με τη Εθνική Νορβηγίας. Έγινε το λάθος με τον Κουλουμπρί να κλέβει και να φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Έδωσε στο Ραφίνια, ο οποίος όμως μαρκαρίστηκε και έχασε την μπάλα. Γύρισε και στον διαιτητή ο Βραζιλιάνος της Ανόρθωσης, ζητώντας φάουλ στο μαρκάρισμα από τον Ομύρου. Κανένα φάουλ όμως, ο Αποέλ έσωσε εδώ την επικίνδυνη ανάπτυξη της Ανόρθωσης. Ραφίνια, κακή πάσα, κλέβει ο Μάγνο. Λέω από αριστερά, κάνει το σιούτι μπαλά έξω. Κόρνερ, κατοχή για τον Αποέλ. Καλύτερος Αποέλ μέχρι στιγμής, σχεδόν 5 λεπτά συμπληρωμένα στο Λευκόθεο. Προηγείται 1-0 της Ανόρθωσης στο παιχνίδι για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος Φούτσαλ. Λέω, κάνει το σιούτ, όχι όμως όπως θα ήθελε. Κατοχή τώρα στην Ανόρθωση. Κουλουμπρίς. Λέω. Κλέβει ο Βραζιλιάνος. Κάνει το σιούτ. Αποκρούει ο Οδυσσέος. Εξαιρετικός. Ο 32χρονος τερματοφύλακας της Ανόρθωσης. Έδιωξε σε κόρνερ. Καλό και το σιούτ από τον Λέω από αριστερά. Σύγκλινε. Έκανε το σιούτ με το αριστερό πόδι. Έτοιμος ξανά ο πορτιέρο της Μεγάλης Κυρίας. Ο Γιόνι εκτέλεσε το κόρνερ στον Λέο. Ο Λέο, ο οποίος είναι αυτός που οργανώνει ουσιαστικά τις επιθετικές προσπάθειες του Αποέλ. Ο Γιόνι τον στηρίζει κυρίως από αριστερά, ενώ ο Μάγνο είναι αυτός που τρυπώνει. Μια τριάδα ξένων με διαφορετικό ρόλο και για τους τρεις. Μια εξαιρετική τριάδα, την οποία θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι απολύχει και τέταρτο ξένο ασφαλώς τον Ράκβακ, τον τερματοφύλακα. Ο Μάγνο παίρνει θέση στην λίστα Β και έτσι δεν θεωρείται ένας από τους τρεις ξένους. Τρεις μη γηγενείς δικαιούται κάθε ομάδα. Η Ανόρθωση από την άλλη σήμερα ήρθε στο Λευκόθεο με μόλις ένα ξένο, τον Ραφίνια. Ο Φουμάκα δεν είχε εγγραφεί. Ενώ ο Ζαν είναι ανέτοιμος μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη πέρσι. Εκτελεί ο Αποέλ, μαζεύει ο Οδυσσέος. Ραφίνια. Από αυτόν περνάει μπάλα για την Ανόρθωση. Ο καλύτερος φουτσαλιστής μαζί με τον Κουλουμπρί στο ρόστερ της Κυρίας. Τον είδαμε εδώ και πώς ξέφυγε. Δεν υπήρχε φάουλ, το παραδέχεται και ο Ραφίνια στο μαρκάρισμα το πολύ καλό από τον Γιόνι. Ο Γιόνι και ο Λέο από πίσω ξεκινούν την προσπάθεια, άλλη μια προσπάθεια για τον Αποέλ. Αποέλ που έχει περάσει στο παιχνίδι και ο Χρήστος Ιακώβου με το νούμερο 10. Το σιούτ ήρθε από τον Χρήστο Στυλιανού, ο δεύτερος που πέρασε πριν από λίγο στην αναμέτρηση. Κουλουμπρίς και το φάουλ που γίνεται στον Κύπριο από τον Γιόνι, ο θήτης, διορθώνω από τον Ιακώβου, τον Χρήστο Ιακώβου, και οι δύο διεθνείς. Κωνσταντίνος Κουλουμπρίς, ο οποίος στο πρόσφατο παιχνίδι Κυπέλλου ήταν εξαιρετικός.
Έχουν περάσει 7 λεπτά στο παιχνίδι μας. Αποέλ προηγείται της ανόρθωσης με 1-0 στο Λευκόθεο. Ο Ράγκβακ κάνει το πρώτο σιούτ στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ο Νορβηγός κακό πέρασε σχεδόν πλάγιο. Ο Ράγκβακ, ο οποίος αγωνίστηκε απέναντι στον Αποέλ την σεζόν 2014-15 στο UEFA Futsal Cup. Τότε αγωνιζόταν στην Βέκα Κάμερα Τένε, δύσκολο η προφορά της προαθλήτριας Νορβηγίας. Αποέλ είχε αντιμετωπίσει την τότε του ομάδα και έτσι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Το ανάφερε και ο κύριος Γιώργος Πλαντής στο pre-game το γεγονός αυτό. Κουλουμπρίς στον Ραφίνια που κάνει το shoot από το κέντρο. Πήγε να ξεγελάσει τον τερματοφύλακα ο Κουπαρίς, ο οποίος ήταν μπροστά του να του κλείσει το οπτικό πεδίο. Μπάλα πέρασε out. Ευκαιρία λοιπόν για την ανόρθωση στα 7,5 λεπτά παιχνιδιού. Το κλέψιμο από τον Χριστοφία δώσε στο Ραφίνια. Ραφίνια, πολύ ωραία πάσα στον Χριστοφή που έκανε το shoot, όμως ο Ράγκβακ το έκλεισε πάρα πολύ καλά την γωνία. Έδιωξε σε corner. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η πάσα από τον Ραφίνια. Η εκτέλεση είχε προορισμό τον Βραζιλιάνο, όμως πιο γρήγορη άμυνα έδιωξε σε πλάγιο. Κουπαρίς κάνει το λάθος, κλέβει ο Μύρου, διώχνει ο Μύρου στη συνέχεια, γκολ 2-0 για τον Αποέλ με τον Χρήστο Ιακώβου να σκοράρει στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Ήταν το λάθος από τον Νικόλα Κουπαρί. Έκλεψε ο Αποέλ το πρώτο σιούτ, αποκρούστηκε από τον Οδυσσέα. Οδυσσέας όμως στο rebound ο Χρήστος Ιακώβου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Προβάδισμα 2 τερμάτων για τον Αποέλ. Πιέζουν ψηλά οι γαλαζοκίτρινοι. Ραφίνια άφησε ωραία στον Κουλουμπρί. Προσπάθησε να παίξει το 1-2 με τον Χριστόφορο Χριστοφή, όμως η πάσα από τον τελευταίο έφυγε out. Κεφαλιά από τον Κουλουμπρί κατέληξε στα γάντια του, στα χέρια του Ράγκβακ. Ραφίνια και πάλι ξεκινάει την επίθεση της ομάδας του. Αφήνει στον Κουλουμπρί. Κουλουμπρίς τρυπώνει στην πλάτη της άμυνας. Το σιούτ όμως αποκρούστηκε με το στήθος από τον τερματοφύλακα του Αποέλ. Κουλουμπρίς έψαξε τον Χριστοφή χωρίς αποτέλεσμα. Ευκαιρία ξανά για τον Αποέλ να βγει στην επίθεση. Είμαστε σχεδόν 10 λεπτά συμπληρωμένα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Αποέλ προηγείται 2-0 με τα τέρματα του Ομύρου και του Ιακώβου. Ο Αποέλ που είναι καλύτερος μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Προηγείται δίκαια, μπορούμε να πούμε. Ο Μύρου, ωραία άμυνα όμως από τον Κουπαρί και ανόρθωση στην κατοχή. Το λάθος έγινε από τον Χρυσοφή, το βλέπουμε εδώ με το νούμερο 13 στην πλάτη. Βουτσαλιστής της ανόρθωσης, όμως στη συνέχεια επανόρθωσε το λάθος του, υποχρεώνοντας τον Αποέλ σε δικό του λάθος. Ο Αποέλ που αγωνίζεται, που εκτός το ότι έχει το προβάδισμα με 2 γκολ,
στέκεται πολύ καλύτερα στο παιχνίδι, πιέζει ψηλά και δεν επιτρέπει στην Ανόρθωση και ειδικά στον Ραφίνια να κάνουν το παιχνίδι τους όπως θα ήθελαν. Παρ' όλα αυτά ο Βραζιλιάνος σε μια δύο περιπτώσεις βρήκε ελεύθερο συμπαίχτη του στην πλάτη της άμυνας, όμως ήταν έτοιμος ο Ράκβακ, ο Νορβηγός, και απέκρουσε. Φάουλ από τον Ομίρου στον Χριστοφή. Είδαμε για λίγο τους δύο φουτσαλιστές, πρωταγωνιστές της προηγούμενης φάσης. Η μπάλα η οποία υπάρχει μια μικρή διαφωνία μεταξύ των δύο ομάδων για το που πρέπει να στηθεί και γι' αυτό το λόγο έρχεται ο διαιτητής να βάλει τάξη. Στην εκτέλεση θα είναι είτε ο Κουλουμπρίς είτε ο Ραφίνια, οι δύο φουτσαλιστές που να τους εδώ τους βλέπουμε που βρίσκονται πίσω από την μπάλα. Οι υπόλοιποι είναι μπροστά και κοντά στον Ράκβακ. Κουλουμπρίς εκτελεί. Η μπάλα χτύπησε στον Χριστοφή, τον συμπαίχτη του, και έφυγε έξω. Επίθεση για τον Αποέλ. Με τον Ραφίνια όμως να κλέβει εκεί την επικίνδυνη κατάσταση που πήγε να δημιουργηθεί. Κουλουμπρίς έκανε το λάθος. Μάγνο κάνει το σιούτ έξω. Κόρνερ, αποκρούει ο Οδυσσέος. 32χρονος τερματοφύλακας της Ανόρθωσης. Εδώ και 3 χρόνια βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας. Προηγουμένως έπαιξε σε Ομόνια, ΣΠΕ, Στροβόλου και Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Γενικά σήμερα κάνει καλή εμφάνιση. Έχει πιάσει αρκετές επιθετικές προσπάθειες του Αποέλ. Δέχθηκε όμως τα δύο τέρματα, τα οποία είναι αυτά που κάνουν μέχρι στιγμής το 2-0 το προβάδισμα για τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας. Ο Μύρου επιλέγει να στείλει πίσω την μπάλα με τον Λέο να διώχνει όπως. Παρ' όλα αυτά η κατοχή παραμένει στα πόδια του Αποέλ. Με τον Στυλιανού εδώ, Χρήστο Στυλιανού, ο 26χρονος διεθνής. Τρία χρόνια στο Αποέλ, 3 double για τον Χρήστο Στυλιανού. Φωνές από τον τερματοφύλακα της Ανόρθωσης, τον Οδυσσέος, ο οποίος είδε εκεί τον Σάβα Ομίρου να ξεφεύγει σχετικά εύκολα από την άμυνα της ομάδας του στα αριστερά και να κάνει το σιούτ. Ο Οδυσσέος που, αν και όπως αναφέραμε, κάνει καλό παιχνίδι, εν τούτης έγιναν λάθη στην άμυνα του, τα οποία έχουν στοιχήσει σημαντικά για την Ανόρθωση μέχρι στιγμής. Ο Λέο με τον Ράκβακ, ο Νορβηγός έστειλε την μπάλα έξω και έχουμε το time out. Θα μείνουμε όμως στο Λευκόθεο, όπου ο Αποέλ προηγείται με 2-0 της Ανόρθωσης στο παιχνίδι για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος Φούτσαλ. Όπως αναφέραμε και πριν το παιχνίδι για τη βαθμολογία, η Ανόρθωση θέλει την νίκη για να ξαναπιάσει την ΑΕΛ στην κορυφή. Ο Αποέλ από την άλλη που προηγείται, αν κερδίσει σήμερα, περνάει την Ομόνια, ανεβαίνει στην τρίτη θέση και μειώνει την διαφορά από την Ανόρθωση στους 2 βαθμούς. Άρα γίνεται αντιληπτό το πόσο σημαντικό είναι το σημερινό παιχνίδι. Εμείς έχουμε πάντως φωνές από τον πάγκο της Ανόρθωσης με τον προπονητή, τον Γιώργο Κυριάκου, να τάχει με τους φουτσαλιστές του. Κυρίως είναι τα λάθη που έγιναν από την άμυνα της ομάδας που έχουν στοιχήσει στην κυρία μέχρι στιγμής. Η Ανόρθωση που, όπως αναφέραμε, αγωνίζεται με ένα μόλις ξένο, τον Ραφίνια. Την χειμερινή μεταγραφική περίοδο που διανύουμε αποχώρησε ο Ντάγκλας, αποχώρησε και ο Βάγνερ. Ο πρώτος έφυγε, πήγε στην Βραζιλία. Ο Βάγνερ αγωνίζεται πλέον για την ΑΕΚ Λάρνακας. Επανεγράφηκε ο Ζαν Κάρλος Περέιρα Κώστα ή Ζαν, ο οποίος είναι όμως ανέτοιμος. Ενώ ο Ροντρίγκο Αντρέι Σίλβα Σάντος έρχεται από τη Βραζιλία και το διεθνές πιστοποιητικό εγγραφής του δεν έχει έρθει ακόμη. Έτσι αναγκαστικά η κυρία αγωνίζεται σήμερα με ένα μόλις ξένο. Ένα μαρκάρισμα εκεί από τον Ομίρου
απέναντι στον Μάγνο, τίποτα από τον διαιτητή που έδειξε να συνεχιστεί. Ακολούθησε το σιούτα εδώ από τον Κουπαρί. Μπάλα πέρασε έξω. Υπάρχει ένταση στο γήπεδο. Όχι όμως σε σημείο που θα λέγαμε ότι ξεφεύγει το πράγμα. Όμως πρόκειται για ένα παιχνίδι απέναντι σε δύο εισάξιες ή σχεδόν εισάξιες ομάδες, οι οποίες για διάφορους λόγους φέτος έχουν και αρκετά προηγούμενα πλέον. Πέρα από το παιχνίδι Κυπέλλου, όπου η Ανόρθωση απέκλεισε τον Αποέλ εδώ στο Λευκόθεο σε ένα τρομερό μάτς που πήγε στα πέναλτι, είχαμε και τον αγώνα του Super Cup τον Οκτώβριο που διακόπηκε λόγω επεισοδίων. Ενώ στο παιχνίδι του πρώτου γύρου η Ανόρθωση κέρδισε τον Αποέλ στην Λάρνακα. Το παιχνίδι ήταν για την πρώτη αγωνιστική, όμως ήταν εξαναβολής, διεξήχθη περίπου στα μέσα του πρώτου γύρου λόγω των ευρωπαϊκών συμμετοχών του Αποέλ. Τρεις αγώνες λοιπόν φέτος μέχρι στιγμής, τα δύο νίκες για την Ανόρθωση και ένα παιχνίδι που διακόπηκε. Τέταρτο μάτς σήμερα με τον Αποέλ να κερδίζει μέχρι στιγμής με 2-0. Λέω, Γιόνι, αυτός απέναντι στον Ομήρου. Μάγνο, από όλους πέρασε η μπάλα. Ο Μάγνο γύρισε πίσω στον Ομήρου. Το σιούτ ήρθε από τον Λέω που στην συνέχεια χτύπησε. Δεν φαίνεται να είναι όμως σοβαρό για τον 36χρονο Βραζιλιάνο, αρχηγός του Αποέλ. Ήρθε στην ομάδα πριν 3 χρόνια, κέρδισε και αυτός σ' άριθμα double. Πιέζει ψηλά ο Λέω και διώχνει σε out. Κουπαρίς. Ο κόκκινος κάνει το λάθος, όμως ο Ιόνι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Κατοχή ξανά στην Ανόρθωση. Μένουν 6 και 40 περίπου πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αποέλ προηγείται 2-0 με τα τέρματα των Ομήρου και Ιακώβου. Το σκορ άνοιξε στο 4ο λεπτό ο Ομήρου και στο 9ο ο Ιακώβου έκανε το 2-0. Κλέβει ο Ραφίνια που θέλει να φύγει γρήγορα. Βρίσκει απέναντι του όμως τον Ιόνι. Παρ' όλα αυτά ο Ραφίνια μπόρεσε και διατήρησε την κατοχή μετά την προσπάθεια από τον Ιόνι που έδιωξε σε out. Ή καλύτερα που άγγιξε την μπάλα για να περάσει λίγο έξω. Κουπαρίς, μπάλα στον Ραφίνια. Ο Κουπαρίς βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας, όμως και πάλι έτοιμος ο Ράκβακ αποσόβησε τον κίνδυνο για την ομάδα του. Πήρε ρυθμό το παιχνίδι. Με την Ανόρθωση να προσπαθεί να απειλήσει, όμως ο Αποέλ έχει γρήγορα ανεβάσματα. Να εδώ και η ένταση που λέγαμε, τράβηξε τη φανέλα του Μάγνο ο Κουπαρίς. Ο διαιτητής φωνάζει κοντά του τον 24χρονο διεθνή που θα δει και την κίτρινη κάρτα πρώτο στο παιχνίδι για το τράβηγμα της φανέλας που έκανε στο Μάγνο. Κουπαρίς που μέχρι το 2013 αγωνιζόταν στο Λιβαδιακό, από τότε βρίσκεται στην Ανόρθωση. Η Ανόρθωση που το 2013 έκανε και τεμπούτο στην πρώτη κατηγορία. Η ομάδα ιδρύθηκε το 2011, πήρε πρωτάθλημα στην τρίτη κατηγορία. Την επόμενη χρονιά στην δεύτερη πήρε την άνοδο και από το 2013 είναι στην πρώτη κατηγορία. Πέρσι έπαιξε στον τελικό κυπέλλου. Φέτος η κυρία έχει στόχο να πάρει τους πρώτους της τίτλους. Ήδη βρίσκεται στους 4 του κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ. Ενώ μέχρι χθες ήταν και στην κορυφή της βαθμολογίας. Σήμερα, αν δεν κερδίσει σήμερα, θα υποχωρήσει στην δεύτερη θέση. Ο Ράκβακ ανεβαίνει. Καλή ευκαιρία για τον Αποέλ με τον Ιακώβου να κάνει το σιούτ μετά την πάσα του Μάγνου. Η μπάλα πέρασε έξω. Όλα ξεκίνησαν από τον Ράκβακ, ο οποίος φόρτωσε την επίθεση του Αποέλ. Το Αποέλ που συνεχίζει να επιτίθεται. Καλύτερη ομάδα της Λευκωσίας, δίκαια προηγείται 2-0. Βρήκε και άλλες ευκαιρίες. Η Ανόρθωση από την άλλη απείλησε και αυτή από την πλευρά της σε μερικές περιπτώσεις, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ράκβακ.
σκληρά τα μαρκαρίσματα φάουλ που κάνει ο Κουλουμπρίς σε βάρος του Ιακώβου. Κουλουμπρίς που πέρσι αγωνιζόταν στον Αποέλ. Έπαιξε στο Αποέλ για δύο σεζόν, κέρδισε δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελα. Έφυγε στη συνέχεια, όπου από φέτος αγωνίζεται στην Ανόρθωση. Προηγουμένως ο Κωνσταντίνος Κουλουμπρίς έπαιξε για 6 χρόνια στη Σπέστρο Βόλου. Ο Κουλουμπρίς, ο οποίος είναι πάνω από την μπάλα, θα εκτελέσει τώρα το στημένο για την ομάδα του. Δίνει στο Ραφίνια. Χαρή, ξανά Ραφίνια. Έρχεται να βοηθήσει ο Κουλουμπρίς. Χαρί στον Κόκκινο, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω η Ανόρθωση λόγω και της πίεσης στο Αποέλ ψηλά. Είμαστε 4 και 10 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η πίεση του Αποέλ έφερε καρπούς, κέρδισε την κατοχή η ομάδα της Λευκοσίας, που στη συνέχεια κάνει και το σιούτ με τον Γιόνι μπάλα έξω. Έξυπνη κίνηση από τον Λέο, που έκανε κάτι σαν προσποίηση στην εκτέλεση. Ανέτοιμη εκεί η άμυνα της Ανόρθωσης, ο Γιόνι προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί, όμως το σιούτ του πέρασε out. Κουλουμπρίς. Ο Ραφίνια κάνει το λάθος, Μάγνο τώρα. Ψάχνει τον Γιόνι, όμως τελικά η μπάλα πηγαίνει στον Ισπανό. Από τον Μάγνο, ο Ισπανός έδωσε στον Ιακώβου. Ξανά Γιόνι. Λέω. Ιακώβου. Δεν μπόρεσε να κοντρολάρει την μπάλα ο Χρήστος Ιακώβου. Παρ' όλα αυτά, που έλξανά στην κατοχή, το shoot goal. 3-0 με τον Γιόνι. Στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης, γερό προβάδισμα για τον Αποέλ. Ήταν το λάθος από την άμυνα, και πάλι από την άμυνα της Ανόρθωσης. Έκλεψε ο Αποέλ. Ο Γιόνι από μακριά έκανε το σιούτ με το δεξί. Βρήκε λίγο εκτός εστίας τον Οδυσσέος και του έστειλε την μπάλα στην αριστερή του πλευρά. 3-0 λοιπόν προβάδισμα για τον Αποέλ. Κουλουμπρίς ψάχνει και βρίσκει τον Χριστοφή, αυτός πίσω στον Χαρή, Ραφίνια. Κουλουμπρίς κάνει το σιούτο, Κύπριος η μπάλα έξω. Πάει να γίνει το λάθος με τον Κουλουμπρί, που επιμένει ο φουτσαλιστής της Ανόρθωσης να κάνει, να πιέσει. Παρ' όλα αυτά όμως ο Γιόνι καταφέρνει και συγκρατεί την μπάλα. Το λάθος ήρθε στη συνέχεια από τον Μάγνο. Η πίεση για την Ανόρθωση έφερε καρπό σε αυτή την φάση. Κλέβει ο Αποέλ, Γιόνι, 3-1. Γίνεται το σιούτ στη συνέχεια ο Λέο. Ο Ιακώβου ήταν στη συνέχεια στην προσπάθεια, η μπάλα αποκρούστηκε από τον τερματοφύλακα. Και άλλη καλή ευκαιρία για τον Αποέλ. Χαμένη. Μάγνο. Να τους εδώ μικρός. Μόλις 18 χρονών ο Μάγνο. Ούτε και αυτός παίρνει θέση ξένου, αφού βρίσκεται στην λίστα Β από την Βραζιλία και συγκεκριμένα από την πόλη Μανάους, από όπου κατάγεται και ο Λέο. Ο Λέο είναι αυτός που ανακάλυψε τον Μάγνο. Έχουν και τη διπλάσια ηλικία, παρακαλώ. Σχεδόν τη διπλάσια. Τον έφερε στην Κύπρο ο Λέο. Και μέχρι στιγμής ο Μάγνο αποδεικνύεται εξαιρετικός για την ομάδα της Λευκοσίας, που έχει την πολυτέλεια να διαθέτει ουσιαστικά 4 εισάξιους ξένους. Ο Μάγνο που πιέστηκε, η μπάλα κατέληξε στο Γιόνι. Ιακώβου πήγε να κάνει το λάθος, το έκανε, χτύπησε ο Μάγνο στην συνέχεια. Στο μαρκάρισμα από τον Ραφίνια, βρίσκεται κάτω ο Βραζιλιάνος.
κρατάει χαμηλά το δεξί του πόδι στον αστράγαλο. Τρέχει και η ιατρική ομάδα του Αποέλ για περίθαλψη. Να δούμε όμως, να δούμε αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Υπάρχει ένταση. Τον είδαμε και τον τερματοφύλακα της Ανόρθωσης, τον Οδυσσέως, να πηγαίνει προς τους αντίπαλους του. Γενικά δύο ομάδες που έχουν προηγούμενα φέτος. Το παιχνίδι Κυπέλλου ήταν πραγματικά ένα ανεπανάληπτο μάτς. Μεταδόθηκε ζωντανά από τον Alpha Sports στις 28 Νοεμβρίου. 7-7 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στη συνέχεια ο Αποέλ προηγήθηκε με 9-7, όμως η ανόρθωση με δύο γκολ του Κουλουμπρί στην παράταση έκανε το 9-9. Έστειλε το μάτς στα πέναλτι, εκεί όπου νικήτρια βγήκε η ανόρθωση. Η ανόρθωση που παρεμπιπτόντως φέτος έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, με τα 3 γκολ που δέχτηκε σήμερα έχει πάει στα 18. Είχε μόλις 15 γκολ σε 10 παιχνίδια, δηλαδή μέσω όρο δεχόταν 1,5 τέρμα ένα παιχνίδι. Σήμερα δέχτηκε ήδη 3, τα διπλάσια. Κλέβει ο Αποέλ με τον Στυλιανού, ο οποίος έκανε την προσπάθεια, όμως η άμυνα της ανόρθωσης αντέδρασε αρκετά καλά εκεί. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Μένουν λίγο περισσότερο από ένα λεπτό για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Από τα πόδια του Λέω η μπάλα έφυγε έξω. Λιγότερο από ένα λεπτό για το τέλος στο Λευκόθεο. Ο Αποέλ προηγείται 3-0 της ανόρθωσης. Και ο Αποέλ είναι αυτός που θα κάνει τώρα και την επιθετική προσπάθεια. Με τον Γιόνι σιγά σιγά να δίνει δίπλα στον Στυλιανού. Ελευθερώνεται πάρα πολύ ωραία ο Λέο, ο οποίος όμως στη συνέχεια δεν μπόρεσε να μείνει εντός γραμμών. Δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γιόνι, να δούμε αν θα καταφέρει ο Αποέλ στην προκειμένη ή η ανόρθωση να κάνουν κάποιο τελευταίο σιούτ. Το σιούτ γίνεται από τον Χαρή, μπάλα σε κόρνερ με 5 δευτερόλεπτα. Τελευταία ευκαιρία λοιπόν για την ανόρθωση να μειώσει πριν το τέλος του ημιχρόνου. Κουλουμπρίς έδωσε στο Ραφίνια, που στο άκουσμα της κόρνας δεν προλαβαίνει να κάνει το σιούτ. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Λευκόθεο. Αποέλ 3, ανόρθωση 0. Πολύ καλύτερος ο Αποέλ στο πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Δίκαια προηγείται της κυρίας. Τα γκολ, να θυμίσουμε, άνοιξε το σκορ στο 4 λεπτό Σάββας Ομήρου για τον Αποέλ Πάντα. Στο 1 λεπτό Χρήστος Ιακώβου το έκανε το 2-0. Και στο 17ο λεπτό ο Γιόνι, όπως είναι το παρατσούκλι του Ισπανού, ο Τζόναθαν Μόρλαν Καράσκο, πέτυχε το 3-0. Αυτά από το Λευκόθεο με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για μερικά λεπτά και θα επανέλθουμε για το δεύτερο ημιχρόνο.
περνάει έξυπνα από την άλλη πλευρά του καλαθιού. Βάζει πλάτη τον Ράιν, τον έχει εκεί, σηκώνεται και ψωγεί. Κιλιανού θα σουτάρει για τρεις, μέσα! Βγαίνει ο Μπράιν να του δώσει ένα σκριν, παίζει το pick and roll, για τρεις ο Μπράιν μέσα! Είναι άψη της διαφοράς. Ο Μπάκερ σουτάρει για τρεις και ψωγεί. Με τον Μουσέ το συμπλάνη του, ο Αποκάρ γυρίζει και σκοράρει και ο Μπράιν στον Μάρκου θα σουτάρει για δύο, καλό σουτ, καλάθι από τον Παναγιώτη Μάρκου. Κιλιανού με τον Κιλαρά, Αποκάρ προσποιείται, δεν θα σουτάρει, θα βγάλει έξι Κιλιανού που σουτάρει για τρεις. Ο Αποκάρ με πόλο, Μουσέ τώρα Μπάρκερ με τον Κούνα, παίρνει σκρίν από τον Μπάρκ, σουτάρει για τρεις και σκοτεί δύο, για δύο το καλάθι. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Και ψωγεί. Κιλιανού θα σουτάρει για τρεις. Μέσα! Βγαίνει ο Μπράιν να του δώσει ένα σκριν. Παίζει το pick and roll. Για τρεις ο Μπράιν μέσα! Είναι άψη της διαφοράς. Ο Μπάκερ σουτάρει για τρεις και ψωγεί. Θα σουτάρει για δύο, καλό σουτ, καλάθι από τον Παναγιώτη Μάρκου. Κιλιανού με τον Κιλαρά, Αποκάρ προσποιείται, δεν θα σουτάρει, θα βγάλει έξι Κιλιανού που σουτάρει για τρεις. Ο Αποκάρ με πόλο, Μουσέι τώρα Μπάρκερ με τον Κούνα, παίρνει σκριν από τον Μπάρκ, σουτάρει για τρεις και σκοτεί δύο, για δύο το καλάθι. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Yeah.
Βάζει πλάτη τον Ράιτ, τον έχει εκεί. Σηκώνεται και ψωγεί. Κιλιανού τα σουτάρει για τρεις. Μέσα! Βγαίνει ο Μπράιν να του δώσει ένα σκριν. Παίζει το pick and roll. Για τρεις ο Μπράιν μέσα! Είναι άψη της διαφοράς. Ο Μπάκερ σουτάρει για τρεις και ψωγεί. Με τον Μουσέ το συμπλάνη του, ο Αμποκάρ γυρίζει και σκοράρει και ο Μπράιν στον Μάρκου που τα σουτάρει για δύο, καλό σουτ, καλάθι από τον Παναγιώτη Μάρκου. Κιλιανού με τον Κιλαρά, Αμποκάρ προσποιείται, δεν θα σουτάρει, θα βγάλει έξι Κιλιανού που σουτάρει για τρεις. Ο Αμποκάρ με πόλο, Μουσέ τώρα Μπάρκερ με τον Κούνα, παίρνει σκριν από τον Μπάρκ, σουτάρει για τρεις και ευκολύνει δύο, για δύο το καλάθι. Φίλες και φίλοι, επιστροφή στο Λευκόθεο. Από ΑΠΟΕΛ ανόρθωση 3-0 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου στο παιχνίδι για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος φούτσαλ του πρώτου του δεύτερου γύρου. Ο ΑΠΟΕΛ καλύτερος στο πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Δίκαια προηγείται. Βρήκε και ευκαιρίες για να ανοίξει και το σκορ περισσότερο υπέρ του. Η ανόρθωση από την άλλη αντιμετώπισε δυσκολίες στην άμυνα. Έγιναν αρκετά λάθη στα μετώπισθεν. Επιπλέον οι επιθετικοί της ομάδας δεν μπόρεσαν να απειλήσουν σε μεγάλο βαθμό τον Kenneth Rakvak, με αποτέλεσμα να μένει στο 0 η κυρία. Τα γκολ για τον ΑΠΟΕΛ πέτυχαν η Σάβας Ομήρου, ο Χρήστος Ιακώβου και ο Ιόνι από ένα τέρμα οι τρεις φουτσαλιστές. Ο ΑΠΟΕΛ που αν κρατήσει το υπέρ του σκορ σήμερα θα ξεπεράσει την Ομόνοια στον βαθμολογικό πίνακα. Θα ανεβεί στην τρίτη θέση την ίδια στιγμή που η ανόρθωση θα υποχωρήσει στην δεύτερη, αφού θυμίζουμε ότι η ΑΕΛ χθες κέρδισε στο δικό της παιχνίδι, με αποτέλεσμα η ΑΕΛ σήμερα να είναι στους 30 βαθμούς. Αν μείνει το σκορ όπως είναι στο Λευκόθεο, η ανόρθωση θα μείνει στους 27. Ο ΑΠΟΕΛ θα ανεβεί στους 25 και η Ομόνοια παραμένει στους 24. Να θυμίσουμε ότι από την φετινή σεζόν άλλαξε και ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Οι 8 πρώτες ομάδες θα αγωνιστούν στα play-off από μηδενικής βάσης. Έτσι γίνεται αντιληπτό το πόσο σημαντικό είναι οι ψηλότερες θέσεις για το πλεονέκτημα της έδρας. Ο ΑΠΟΕΛ που είναι αλλαγμένο σήμερα, αποχώρησαν από την ομάδα ο τερματοφύλακας, ο βετεράνος, ο Άθος, ο Ευρυπίδου. Έφυγε και ο Νένε, ο οποίος θα αγωνίζεται στην ΑΕΚ Σωτήρας από τώρα και στο εξής. Έφυγαν επίσης η Αβραάμ Παρασκευά, που ήταν ο δεύτερος τερματοφύλακας της ομάδας, καθώς και ο νεόφυτος Λακούφης. Τέσσερις λοιπόν αποχωρήσεις για τον ΑΠΟΕΛ στην μεταγραφική περίοδο του Γενάρη. Η μόνη προσθήκη είναι αυτή του Kenneth Rakvak, του Νορβηγού τερματοφύλακα. Από την άλλη, η ανόρθωση από τον ερχόμενο λογικά παιχνίδι που είναι στις 16 Ιανουαρίου σε λίγες μέρες με την ΑΕΛ για το κύπελο, για τα ημιτελικά, θα είναι αλλαγμένη, αφού μαζί με τον Ραφίνια που αγωνίζεται σήμερα θα αγωνίζονται επιπλέον και ο Φουμάκα, όπως είναι το παρατσούκλι του Ροντρίγκο Αντρέι Σίλβα Σάντος, του 31χρονου Βραζιλιάνου που αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια σε δύο σπουδαίες ομάδες της Ευρώπης, στην Ιμπέρια της Γεωργίας και στην Καϊράτ του Καζακστάν, ομάδες με παρουσία στο Final Four του UEFA Futsal Cup. Ο Φουμάκα θα είναι ο δεύτερος ξένος της ανόρθωσης, ενώ ο τρίτος θα είναι ο Ζαν Κάρλος Περέιρα Κώστα, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστών πέρσι. Δεν ξεκίνησε την χρονιά φέτος στην λίστα της ομάδας, αφού ήταν τραυματίας. Αναμένεται σε περίπου 10 μέρες να είναι στη διάθεση του Γιώργου Κυριάκου. Για την ανόρθωση αποχώρησαν εδώ και λίγες μέρες οι Ντάγκλας και Βάγκνερ, ο τελευταίος πλέον αγωνίζεται στην ΑΕΚ Λάρνακας. Από ΑΕΛ και ανόρθωση είναι δύο από τις τέσσερις ομάδες που έχουν δείξει ότι φέτος έχουν τις δυνατότητες να φτάσουν μέχρι τέλους στο πρωτάθλημα. Η ανόρθωση συνεχίζει και στο κύπελο. Όπως είπαμε, ανόρθωση ΑΕΛ είναι το ένα ζευγάρι των ημιτελικών του κυπέλου. 16 Ιανουαρίου και 27 Μαρτίου είναι τα δύο παιχνίδια. Ο τελικός θα γίνει το Μάιο. Ενώ το άλλο ζευγάρι είναι αυτό μεταξύ της Ομόνοια Ραράτ και της ΑΕΚ Λάρνακας. Οι δύο ομάδες που αγωνίστηκαν χθες στο πρωτάθλημα και η ΑΕΚ Λάρνακας κέρδισε τους πράσινους μέσα στο Κίτιον.
για Κλάρνακας που είναι στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Ίσως να πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβάνουμε και περισσότερο υπόψη, διότι δεν ήταν μόνο το χθεσινό, αλλά γενικότερα φέτος η ΑΕΚ δείχνει καλά στοιχεία και με την νέα διεξαγωγή, νέα μορφή διεξαγωγής του πρωταθλήματος, όλα είναι στο τέλος της ημέρας εφικτά. Από Έλλαν Όρθωση λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. 20 λεπτά απομένουν για το τέλος της αναμέτρησης. Ο ΑΠΟΕΛ προηγείται με 3-0 με τα τέρματα των Ομήρου, Ιακώβου και Ιόνι. Η Ανόρθωση πρέπει να ρισκάρει αλλά και να βελτιωθεί για να μπορέσει να πάρει κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Ξεκίνημα στο παιχνίδι μας με την Ανόρθωση στην πρώτη κατοχή. Κουλουμπρίς με το 9 στην πλάτη ξεκινάει την επίθεση από πίσω. Ραφίνια. Παίξετε ένα δύο με τον κόκκινο. Ψάχνουν να ελευθερωθούν της Ανόρθωσης, η παλιά τρύπα προς τον Κουπαρί, όμως ο Ράκβακ μάζεψε. Οδυσσέος ο τερματοφύλακας, έδωσε συνέχεια όμως κακή πάσα του Ιακώβου, έκλεψε. Αφήσε στον Λέο. Ξανά ο Λέο. Στο Γιόνι. Από ΕΛ που έχει την κατοχή, ψάχνει να φτάσει ξανά στο τέρμα με τον Λέο, τώρα με τον Γιόνι να κάνει το shoot από κρούει ο Οδυσσέος. Ξανά έτοιμος ο τερματοφύλακας της Ανόρθωσης που έκανε αποκρούσεις σήμερα, δεν είναι κακός. Προδόθηκε, μπορούμε να πούμε περισσότερο από την άμυνα του. Στη συνέχεια είχαμε την σέντρα shoot από τον Κουλουμπρί, η μπάλα έφυγε corner. Εδώ ο Ραφίνια ετοιμάζεται να εκτελέσει. Πλάι, corner είναι, ναι, σωστά. Κουλουμπρίς. Ο Ραφίνια ήταν απέναντι στον Ιακώβου, δεν μπόρεσε να κλέψει ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ. Κόκκινος, Ραφίνια, Κουλουμπρίς. Με το τακουνάκι ο Ραφίνια προσπάθησε να κάνει κάτι όμορφο εκεί, δεν τα κατάφερε όμως να στείλει την μπάλα προς τα δίχτυα. Κατοχή για τον ΑΠΟΕΛ. Ήταν το μακρινό γέμισμα από τον Ράκβακ προς τον Ιακώβου, η μπάλα έξω. Ήταν καλή πίεση εδώ από τον Κόκκινο, τον οποίο είδαμε τώρα να προσεγγίζει και την κάμερα μας. Ο Χρήστος Κόκκινος πίεσε ψηλά τον Μάγνο και τον υποχρέωσε σε λάθος. Κατοχή για την Ανόρθωση, ευκαιρία να δοκιμάσουν κάποια τελική προσπάθεια. Ραφίνια ψάχνει να ελευθερωθεί, κάνει όμως το λάθος. Μάγνο κλέβει. Ιακώβου, έχασε όμως ο Κύπριος διεθνής. Κόκκινος. Φεύγει πάρα πολύ όμορφα ο Κόκκινος που συνεχίζει την κούρσα του. Έκανε και το σιούτ όμως απέκρουσε ο Ράκβακ. Εξαιρετικός εδώ. Ο Χρήστος Κόκκινος πέρασε τρεις αμυντικούς. Σταμάτησε όμως τον τέταρτο, τον τερματοφύλακα. Κουλουμπρίς. Πιέζεται από δύο. Ο Κουλουμπρίς όμως δεν χάνει την κατοχή. Τι παραμένει στην Ανόρθωση. Έγινε το λάθος με τον Ιακώβου να κλέβει Μάγνο. Έχουν περάσει 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο 23ο της αναμέτρησης. Ο ΑΠΟΕΛ συνεχίζει να προηγείται 3-0 και το κυριότερο να ελέγχει και το παιχνίδι. Λέω, Ιόνι,
Εδώ είναι ο Μάγνο. Ιόνι και ο Μύρου, ο οποίος πέρασε μόλις τώρα στο παιχνίδι, στη θέση του Ιακώβου. Ο Μύρου έκανε το λάθος, όμως ο Ιόνι φρόντισε να καθαρίσει και να μην επιτρέψει στην Ανόρθωση να ανοιχθεί. Η Ανόρθωση που, όπως είπαμε, έρχεται με απουσίες, ουσιαστικά στον πάγκο έχει μόλις δύο φουτσαλιστές, σύντονα πληρωματικό τερματοφύλακα. Ήταν αντιληπτότητα απέναντι σε μια πλήρη ομάδα όπως είναι ο Αποέλ. Τα πράγματα είναι δύσκολα για την ομάδα της Αμοχώστου. Αυτό φαίνεται και από το σκορ. Αυτό διότι πέρα από τους δύο ξένους για την Ανόρθωση δεν αγωνίζεται ούτε ο Κωνσταντίνος Κίτας που είναι τραυματίας. Η Ανόρθωση ήταν στην εκτέλεση του κόρνερ, προσπάθησε εκεί να ξεγελάσει τον Ράγκβακ, όμως ο Νορβηγός ήταν έτοιμος, ξανά εκτέλεση. Σιούτ, κακό από τον Κουλουμπρί, μπάλα ψηλά έξω. Νάτος εδώ ο Κένεθ Ράγκβακ, Νορβηγός 33 ετών. Αντικαθιστά ουσιαστικά τον Άθο Ευρυπίδου. Ο Ευρυπίδου, 38χρονος τερματοφύλακας. Πολύπυρος πορτιέρο, αποχώρησε από την ομάδα. Τη θέση του κάτω από το δοκάρια παίρνει ο Κένεθ Ράγκβακ, ο οποίος έχει εμπειρίες από την Εθνική Νορβηγίας, αλλά και από τις διεθνές συμμετοχές με την ομάδα της Βέκα Καμερατένε. Μια ομάδα που έπαιξε απέναντι στον Αποέλ το 2014. Σε εκείνο το παιχνίδι που έγινε στην Ουγγαρία για το main round, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες, 3-3. Από ελ είχε πάρει τότε την τρίτη θέση στον όμιλο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Κάτι που επαναλήφθηκε και φέτος και πάλι στο main round, όπου από ελ πήρε και πάλι την τρίτη θέση. Ως πρωταθλητής στα τελευταία 3 χρόνια, οι γαλαζοκίτριοι αγωνίζονται στην Ευρώπη. Ο Ιόνι βρήκε τον Λέο, όμως η άμυνα της Ανόρθωσης με αρκετή ένταση καθαρίζει εδώ την φάση. Έχουν περάσει ήδη 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, απομένουν λιγότερα από 15. Ραφίνια πιέζει δυνατά ο Στυλιανού. Χαρή. Ξανά Ραφίνια, Κουλουμπρίς. Ζητάει από το Ραφίνια να φύγει προς τα δεξιά, το κάνει ο Βραζιλιάνος που γίνεται και κάτοχος για λίγο της μπάλας. Όμως στη συνέχεια έκλεψε ο Μύρου. Λέω, βρήκε πάρα πολύ ωραία τον Στυλιανού, όμως έτοιμος ο Οδυσσέος απέκρουσε. Επιμένει ο Αποέλ με τον Ιόνι. Λέω τώρα. Γίνεται το φάουλ από τον Νικόλα Κουπαρί με θύμα τον Σάβα Ομύρου. Ομύρου, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια βρίσκεται στον Αποέλ, κέρδισε σε αριθμό ντάμπολ. Πριν από αυτό ήταν στην Ομόνια, όπου και προηγουμένως στέφθηκε πρωταθλητής. Από τους λίγους φουτσαλιστές που έχουν παίξει στους δύο αιώνιους της Λευκωσίας. Ο Σάββας Ομίλου και όλα αυτά ήδη, και ενώ έχει κλείσει τα μόλις 25 του χρόνια. Το φάουλ εκτελείται από τον Ιόνι απευθείας στο δοκάρι. Συνεχίζεται ο Αποέλ, η μπάλα δεν έφυγε έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αποέλ, καλύτερη στο παιχνίδι, το πρώτο δοκάρι στο σημερινό μάτς. Για τον Αποέλ στα 6,5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Ράγκβακ έψαξε απέναντι τον Ιόνι χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Κλέβει από ελ. Γιόνι, Ομίρου. Ομίρου έκανε την σέντρα σιούτ όμως εδώ ο Κουλουμπρίς έδιωξε σε κόρνερ. Έσωσε την ομάδα του από τον μεγάλο κίνδυνο ο Κουλουμπρίς αφού καραδοκούσε ο Στυλιανού στην πορεία της μπάλας. Θα εκτελεστεί το κόρνερ. Με τον Λέο. Να κάνει το κλέψιμο, να δίνει στον Στυλιανού το σιούτ το οποίο έφυγε έξω. Μετά από μαρκάρισμα από την άμυνα και πάλι ήταν ο Κουλουμπρίς. Κουλουμπρίς που σήμερα μένει άσφερος όμως προσπαθεί τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά μαζί με τον Ραφίνια μπορούμε να πούμε είναι οι δύο που ξεχωρίζουν για την ανόρθωση. Λέω, έκανε το σιούτ όμως η μπάλα, δεν το έκανε το χατήρι, συνεχίζει ο Αποέλ. Ο Μύρου. Νέο σιούτ, η μπάλα κόρνερ. Στυλιανού. Έχασε ο Μύρου η ανόρθωση στην επίθεση με τον Κουλουμπρί. Ο Μύρου τώρα για τον Αποέλ. Καλή άμυνα από τον Ραφίνια. Το σιούτ ήρθε από τον Λέο εκεί που δεν τον περίμενε κανένας. Χαμογελάει και ο Βραζιλιάνος στην προσπάθεια αυτή. Βρήκε ελάχιστο χώρο όμως κατάφερε και έκανε το σιούτ. Η μπάλα πέρασε έξω. Ήταν καλή ευκαιρία για τον Αποέλ εδώ. Κουλουμπρίς. Πιέζει ο Αποέλ. Να δούμε αν θα αναγκάσει σε λάθος την άμυνα της ανόρθωσης. Όμως ο Κουλουμπρίς σταθερός φροντίζει να μην επιτρέψει κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια είναι ανόρθωση με τον Χαρή να κάνει το σιούτ έξω. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη για την ανόρθωση στο 28 λεπτό της αναμέτρησης. Ήταν η μακρινή παλιά προς τον Χαρή που ξεχασμένο στην πλάτη της άμυνας κατέβασε, γύρισε και σιούταρε. Η μπάλα όμως πέρασε ψηλά out. Κόκκινος. Βρίσκει τον Χριστοφή που πέφτει. Κανένα φάουλ από τον διαιτητή. Με τον Ράγβαξ στη συνέχεια να επιλέγει να διώξει την μπάλα μακριά αφού δεν υπήρχε ελεύθερος συμπαίχτης για να πασάρει. Η ανόρθωση είναι με την πλάτη στον τοίχο, χρειάζεται να ρισκάρει, όμως ο Αποέλ ελέγχει και υποχρεώνει και την ομάδα της κυρίας Σελάφη, όπως εδώ. Κόκκινος για την ανόρθωση στην επίθεση. Συνεχίζει ο Κόκκινος, έδωσε στο Ραφίνια γκολ. Μειώνει η ανόρθωση. Με την παλικαρίσια προσπάθεια από τον Χρήστο Κόκκινο έδωσε την ασίστ στον Ραφίνια, ο οποίος σκόραρε το πρώτο γκολ σήμερα για την ανόρθωση στο 29 λεπτό της αναμέτρησης. Μειώνει σε 3-1. Το γκολ από τον Ραφαέλ Καμίλο Μπουένο, Ραφίνια. Πρώτο γκολ παθητικό για τον Κένεθ Ράγκβαξ στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Κόκκινος, ο οποίος έκανε σήμερα σε 2-3 περιπτώσεις κάποιες καλές κούρσες. Πριν από λίγο αυτή κατέληξε σε τέρμα. Πιστώνεται πάνω του το γκολ αφού κατάφερε και ξεπέρασε δύο αμυντικούς και έδωσε και εξαιρετική πάσα στον Ραφίνια. Αποέλ. Ο Αποέλ που είναι καλύτερο σήμερα όμως τα δύο γκολ διαφορά ανατρέπονται. Εδώ ανατράπηκαν στην παράταση όπου ο Αποέλ ήταν μπροστά με δύο γκολ διαφορά. Υπάρχει ψωμί λοιπόν ακόμη στο παιχνίδι μας. Ο Αποέλ που θέλει να διευρύνει το σκορ και το κάνει με τον Μάγνο. Στο 30 λεπτό της αναμέτρησης ο Κριστιάν Μάγνο Ξάβιερ Τεγκουάτρος
σκόραρε το πρώτο του τέρμα. Κάνει το 4-1. Στο 30 ξαναδίνει προβάδισμα τριών τερμάτων για τον Αποέλ. Εκεί που λέγαμε ότι ο Αποέλ θα ψάξει να διευρύνει και άλλο το σκορ, αφού η διαφορά των δύο τερμάτων είναι επικίνδυνη, το κατάφερε με τον 18χρονο Μάγνο. Ο Μάγνο, τον οποίο ανακάλυψε ο Λέος σε ένα τουρνουά φούτσαλ στο Μανάους. Το Μανάους είναι μία πόλη στον Αμαζόνιο. Μια πόλη αρκετά μεγάλη, μάλιστα. Ίσως να την ξέρουμε από την φιλοξενία αγώνων για τον Παγκόσμιο Κύπελλο 2014. Ήταν η πόλη Μανάους. Ο Αποέλ στην επίθεση. Κανένα τίποτα, λέει ο Λέο, που συμφωνεί και ο διαιτητής, η κατοχή στον Αποέλ. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Ο Αποέλ προηγείται 4-1. Φάουλ στον Χριστοφή από τον Ιακώβου. Θα δει την κίτρινη κάρτα ο Χριστός Ιακώβου, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Αποέλ. Κίτρινη κάρτα είδε και ο Νικόλας Κουπαρίς της Ανόρθωσης στο πρώτο ημίχρονο, από μία για τις δύο ομάδες. Φάουλ για την Ανόρθωση με τον Ραφίνια. Να εκτελεί απευθείας και να στέλνει την μπάλα έξω. Ράγκβακ βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Λέο, που δίνει έτοιμο γκολ στον Χρήστο Ιακώβου. 5-1 για τον Αποέλ. Στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης ο Χρήστος Ιακώβου πετυχαίνει το δεύτερο του προσωπικό γκολ, μετά την ασίστ από τον Λέο. Βάζει τον Αποέλ μπροστά με διαφορά 4 τερμάτων πλέον. 5-1 και time out που ζητάει η Ανόρθωση. Ο Αποέλ προηγήθηκε με 3-0 με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τα τέρματα των Ομήρου, Ιακώβου και Ιόνι. Στη συνέχεια η Ανόρθωση μείωσε σε 3-1 στο 21ο λεπτό, όμως μέσα σε 2 λεπτά ο Αποέλ επανέφερε την τάξη. Πέτυχε 2 γκολ με τον Ιακώβου, το δεύτερό του, και με τον Μάγνο. Ανάποδα καλύτερα ήταν ο Μάγνο και μετά ο Ιακώβου. 5-1 λοιπόν για τον Αποέλ. Εδώ βλέπουμε τον πάγκο της Ανόρθωσης που δέχτηκε 15 γκολ στα πρώτα 10 παιχνίδια πρωταθλήματος και σήμερα δέχτηκε 5. Και ο πάγκος του Αποέλ. Ο Αποέλ που θα πηγαίνει περίφημα σήμερα. Είχε 23 γκολ παθητικό, δέχτηκε μόλις ένα. Θυμίζουμε ότι στο παιχνίδι εδώ στο Λευκόθε απέναντι στην Ανόρθωση είχε δεχτεί 9. Ή για να το διορθώσουμε καλύτερα, είχε δεχτεί 7 στην κανονική διάρκεια και άλλα 2 στην παράταση. Ανόρθωση ξεκινάει το παιχνίδι ξανά στην σέντρα μετά τον γκολ που δέχτηκε. Κουλουμπρίς, ο οποίος αγωνίζεται ως flying goalkeeper. Στον πάγκο παρέμεινε ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας αναγκαστικά, η Ανόρθωση θα ρισκάρει με τον Κουλουμπρί να παίρνει το ρόλο αυτό. Κόκκινος, Κουλουμπρίς, Ραφίνια. Πάει να κλέψει ο Ιακώβου, όμως κάνει το κλέψιμο, κάνει και το σιούτ από μακριά. Έτοιμος ο Κόκκινος, αποκρούει. Φάουλ από τον Λέο, που θα δει την κίτρινη κάρτα. Το φάουλ έγινε στο Ραφίνια. Φέρνει παράπονα από τους ανθρώπους της Ανόρθωσης που βρίσκονται πίσω από τον πάγκο της ομάδας. Τα λέει και έντονα ο Λέο στον συμπατριώτη του, τον Ραφίνια.
Ήταν το χτύπημα του Λέο στον Ραφίνια, το οποίο έφερε πολύ σωστά την κίτρινη κάρτα. Δεύτερη για τον Αποέλ, μια κίτρινη είδε και η ανόρθωση με τον Κουπαρί. Προηγουμένως για τον Αποέλ η κίτρινη πήγε στον Χρήστο Ιαγκώβου. Ραφίνια. Ο χρόνος λιγοστεύει στο Λευκόθεο, η ανόρθωση δέχεται και άλλο ένα τέρμα. Αυτή τη φορά με τον Στυλιανού. Πρώτον γκολ σήμερα για τον Χρήστο Στυλιανού, 6-1 προβάδισμα για τον Αποέλ. Το γκολ στο 32ο λεπτό. Ο flying goalkeeper της ανόρθωσης στήγησε στη φάση εδώ με τον Στυλιανού από μακριά να σημαδεύει τα δίχτυα της ανόρθωσης. 6-1 λοιπόν προβάδισμα για τον Αποέλ. Κουλουμπρίς. Προσπάθησε ο Ραφίνια, όμως κέρδισε κόρνερ. Ένα απίστευτο γκολ, το οποίο πρέπει να είναι αυτό γκολ από τον Χριστόφορο Χριστοφή. Αν είδαμε καλά, δυστυχώς η οπτική μας γωνία στο συγκεκριμένο σημείο του παρκέ είναι κακή. Έγινε το λάθος. 7-1 λοιπόν για τον Αποέλ στο 33ο λεπτό. Επανέρχεται και ο Οδυσσέας, ο τερματοφύλακας της ανόρθωσης. Εγκαταλείπεται ο flying goalkeeper αφού έχει στοιχίσει πάρα πολύ στον Αποέλ. Λέω, σκοράρει και ο Λέω. 8-1, πανηγυρίζει ο Βραζιλιανός. Show για τον Αποέλ σήμερα στο Λευκόθεο. Στο 33ο λεπτό και το 8ο γκολ του Αποέλ, το πρώτο του Λεάντρο τον Νασιμέντο Φεϊτόζα. Λέω, χαϊδευτικά τον αποκαλούνε, του αρχηγού του Αποέλ, το πρώτο γκολ σήμερα. 8-1 προβάδισμα για τον Αποέλ. Πολύ δύσκολη βραδιά για την ανόρθωση που, ναι μεν ήρθε με απουσίες στο Λευκόθεο, το ήξεραν και πριν το παιχνίδι και στις δηλώσεις που μας έκαναν ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα, όμως παρόλα αυτά μια ήττα από τον Αποέλ με 8-1 πονάει αρκετά. Και το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει με τον Μάγνο να βλέπει το σιούτ του να αποκρούεται από τον Οδυσσέα Οδυσσέως. Η ανόρθωση που μέχρι χθες ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας και μάλιστα ήταν στην πρώτη θέση αφού υπερτερούσε τη ΑΕΛ στην ισοβαθμία. Η ανόρθωση που είχε πάρει και τον αέρα του Αποέλ στο κύπελο κερδίζοντας εδώ στο Λευκόθεο στα πέναλτι. Σήμερα όμως είναι ο Αποέλ που παίρνει εκδίκηση και μάλιστα με τον πιο εμφαντικό τρόπο. 8-1 προβάδισμα για τους γαλαζοκίτρινους και απομένουν και σχεδόν 7 ολόκληρα λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. Εμείς βλέπουμε τον προπονητή της ανόρθωσης, τον Γιώργο τον Κυριάκου, 36 χρόνων. Στην ανόρθωση βρίσκεται εδώ και 3 χρόνια. Κάνει καλή δουλειά ο Γιώργος Κυριάκου. Σήμερα όμως τα έχει με τους φουτσαλιστές του. Πολλά τα παράπονα από τον coach της κυρίας. Φωνές το οποίο ακούγονται σε όλο το σχεδόν άδειο Λευκόθεο. Γιόνι. Αποέλ ελέγχει το παιχνίδι. Να δούμε μέχρι πού θα φτάσει το σκορ σήμερα ή αν θα καταφέρει η ανόρθωση να μαζέψει λίγο την κατάσταση. Αν οι φωνές του Γιώργου Κυριάκου θα ξυμνήσουν την ομάδα του. Πάει να γίνει το λάθος με τον Χριστοφή, όμως να προσπαθεί να κλέψει, όμως ο Μάγνο φρόντισε να μην επιτρέψει στον ανόρθωση να γίνει επικίνδυνη. Ράκβαγκ. Έγινε το λάθος από τον τερματοφύλακα και από τον Χρήστο Στυλιανού. Κατοχή στην ανόρθωση με τον Χριστοφή. Ραφίνια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Αυτή πάει στον Αποέλ με τον Γιόνι. Σιγά σιγά να δίνει στο Ράκβακ, ο οποίος ανέβηκε.
το σιούτ από τον Νορβηγό τερματοφύλακα. Απέκρουσε ο αντίστοιχος τερματοφύλακας Οδυσσέος. Στη συνέχεια ο Χρήστος Στυλιανού έκανε το σιούτ. Να το σε δω Στυλιανού, απέκρουσε ο Οδυσσέας Οδυσσέος. Περικλέους, πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι, ο 29χρονος Ελευθέριος Περικλέους παίρνει και αυτός χρόνο συμμετοχής σήμερα. Γιόνι. Φεύγει ο Γιόνι και δίνει στον Περικλέους το σιούτ το οποίο αποκρούστηκε σε κόρνερ. Περικλέους ο οποίος αγωνίστηκε αρκετά χρόνια στον Αραράτ, παλαιότερα βρισκόταν στον Εθνικό Λατσιόν. Πλέον παίζει για τον Αποέλ. Χωρίς πολλά λεπτά συμμετοχής, όμως βοηθάει και αυτός όποτε χρειαστεί. Δεν βιάζεται ο Αποέλ που παίρνει την μπάλα σιγά σιγά προς τα πίσω με τον Ράγκβακ. Αβρίσκει τον Περικλέους, όμως ο 29χρονος δεν μπόρεσε να κατεβάσει. Χαρή, κάνει το λάθος. Αποέλ χάνει μεγάλη ευκαιρία με τον Στυλιανού. Έκανε το λάθος ο Χαρή, ο Μάγνου έδωσε σχετικά έτοιμο γκολ στον Χρήστο Στυλιανού, όμως ο 26χρονος σκόρερ ενός τέρματος σήμερα έστειλε την μπάλα έξω. Μικρή διακοπή για να δέσει τα κορδόνια του. Ο Περικλέους κατοχή είναι στον Αποέλ. Με τον Γιόνι. Έπαιξε με τον Πλαντή που πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Ο Ανδρέας Πλαντή, 21χρονος, όμως ανήκει στο ρόστερ του Αποέλ στην ανδρική ομάδα εδώ και 3 χρόνια. Προηγουμένως έπαιζε στη U21. Περικλέους. Ευκαιρία λοιπόν για τον προπονητή του Αποέλ, τον Τόμι Χρυσοστόμου, να βάλει και νεαρούς να αγωνιστούν. Περικλέους ελευθερώνεται πάρα πολύ όμορφα, κάνει το shooting, μπάλα corner. Μπάλα κόντραρε στον Χριστόφορο Χριστοφή. Είμαστε 3-41 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Από ελ προηγείται 8-1. Έχει και την κατοχή η ομάδα της Λευκωσίας που προηγήθηκε 3-0, η ανόρθωση μείωσε 3-1, όμως στη συνέχεια πέτυχε 5 γκολ κολλητά από ελ για να καθαρίσει το μάτς. Τέρμα τώρα από τον Πλατή. Νάτος εδώ, ο 29χρονος Ανδρέας Πλατή σκοράρει το πρώτο του γκολ σήμερα. Πετυχαίνει το 9-1 στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Θρίαμβος για τον Αποέλ απέναντι στην ανόρθωση. Χαρή έδωσε στον κόκκινο. Συνεχίζει να πιέζει ο Αποέλ. Οι νεαροί που αγωνίζονται θέλουν να δείξουν τι αξίζουν. Το λάθος έγινε από τον Γιόνι, τον οποίο για καιρό αποκαλούσαν Γιόνι. Όμως ρωτήσαμε και μάθαμε ότι προφέρεται Γιόνι το παρατσούκλι του. Προέρχεται από το όνομά του που είναι Γιόναθαν. Ο Ισπανός. Κόκκινος. Ο Ραφίνια, ο οποίος ήρθε στην ομάδα φέτος. Το σιούτ από τον Κουπαρί, τον 24χρονο, η μπάλα πέρασε έξω. Έχουμε και αλλαγή τερματοφύλακα για τον Αποέλ. Νάτος εδώ ο Κένεθ Ράγκβακ, ο οποίος αποχώρησε στην πεντάδα. Μπήκε ο Ανδρέας ο Αλέξανδρος ο Ζαντής. Νεαρός, δεύτερος τερματοφύλακας του Αποέλ. Χριστοδούλου για τον Αποέλ με το 13 και αυτός πέρασε το παιχνίδι. Περικλέους
Μόνος από τους βασικούς είναι ο Ιόνι. Πλατής, σκόρερ ενός τερμάτος, έκανε το λάθος. Ευκαιρία για την ανόρθωση με τον Κουπαρί να σκοράρει. 9-2 η ανόρθωση στο 31ο λεπτό του παιχνιδιού. Έγινε το λάθος από τον Πλατή, ο Κουπαρίς έκλεψε, βγήκε τετατέτ με τον Ζαντί, τον πέρασε τον νεαρό τερματοφύλακα του Αποέλ και σκόραρε, μείωσε σε 9-2. Ένα και 45 για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Αποέλ θα κερδίσει σήμερα εύκολα την ανόρθωση. Μένει μόνο να δούμε το τελικό σκορ. Ο Αποέλ που ανεβαίνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ξεπερνάει την Ομόνια, πάει στους 25 βαθμούς. Η ανόρθωση μένει στους 27. Ο Αποέλ επανέρχεται πλέον στο κόλπο για την τουλάχιστον δεύτερη θέση. Και ασφαλώς υπάρχει αρκετός δρόμος. Η ΑΕΛ είναι στους 30, δεν είναι μακριά. Στο πλην 5 από την κορυφή πλέον ο Αποέλ. Κίτρινη κάρτα στον Ραφίνια της ανόρθωσης. Διορθώνουμε, η κίτρινη κάρτα είναι στον Χρήστο Κόκκινο. Ο Λέο πιέζει ψηλά τον Κουπαρί, υποχρεώνει τον φουτσαλιστή της ανόρθωσης να διώξει σε πλάγιο. Ένα και κάτι, ένα λεπτό και κάτι για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Αποέλ προηγείται 9-2 της ανόρθωσης. Ο Αποέλ όμως που ψάχνει και άλλα τέρματα. Πλατής. Έγινε το λάθος από τον Πλατή. Ευκαιρία για την ανόρθωση να μειώσει, όμως ο Κουπαρίς το σιούτ του έφυγε έξω. Πλατής ο οποίος σκόραρε ένα τέρμα σήμερα. Έκανε όμως και δύο λαθάκια εδώ στη συνέχεια. Αυτό όμως είναι αναμενόμενο για φουτσαλιστές τέτοιας ηλικίας να πάρει τις εμπειρίες που χρειάζονται. Ένας από τους ανερχόμενους φουτσαλιστές του σπορ στην Κύπρο, ο Ανδρέας ο Πλατής. Ζαντής, ο τερματοφύλακας, κάνει το λάθος και δίνει την ευκαιρία στον Χρήστο Κόκκινο να χρηστεί σκόρερ. Μειώνει η ανόρθωση σε 9-3. Στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Ήταν το λάθος από τον τερματοφύλακα, τον Ζαντί. Ο Κόκκινος από μακριά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει η ανόρθωση κι άλλο, 9-3. Στυλιανού πιέζεται εδώ από τον Κουπαρί. Δίνουν τα χέρια οι φουτσαλιστές. Συμπαίχτες στην Εθνική Κύπρου. Εξαιρετικός. Ο Περικλέους ξέφυγε, κέρδισε και το φάουλ. Στα 13 δευτερόλεπτα για την λήξη. Ο Αποέλ θα πάρει σήμερα την νίκη, μια σπουδαία νίκη απέναντι στην ανόρθωση. Η ανόρθωση που ήρθε με απουσίες σήμερα στο Λευκόθεο, όμως ουσιαστικά παραδόθηκε στην ομάδα της Λευκοσίας. Από ελπού θα ψάξει να κάνει το τελευταίο σούτ στο παιχνίδι, να δούμε αν θα καταφέρει να φτάσει σε διψήφιο αριθμό τερμάτων. Το σούτ από τον Περικλέους ψηλά έξω. Σιγά σιγά ο Οδυσσέος θα δώσει στον Ραφίνια. Δεν θα έχουμε άλλη φάση στο παιχνίδι, αφού ο Περικλέους και ο Ραφίνια δεν θα διεκδικήσουν. Τέλος του αγώνα στο Λευκόθεο. Ο Αποέλ κέρδισε 9-3 την ανόρθωση στο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Φούτσαλ. Μια σπουδαία νίκη για τον Αποέλ απέναντι στην ανόρθωση, δύο από τις ομάδες που έχουν ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Αποέλ κερδίζει, και το σημαντικότερο και με μεγάλη διαφορά, κάτι που ίσως να του δώσει και το πλεονέκτημα στο τέλος του πρωταθλήματος.
της κανονικής περίοδου, αφού όπως αναφέραμε από φέτος το πρωτάθλημα στη συνέχεια θα διεξαχθεί με τη μορφή των play-off. Βλέπουμε τον Τόμι τον Χρυσοστόμου δίπλα από τον τερματοφύλακα τον Ράγκβακ, να τους εδώ ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Εξαιρετική ομάδα σήμερα της Λευκωσίας, προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος πανευτυχής αν κρίνουμε από το χαμόγελο που είχε πριν από λίγο. Εδώ είναι ο προπονητής της Ανόρθωσης, ο Γιώργος ο Κυριάκου, ο οποίος τα λέει με τους διαιτητές. Αρκετά παράπονα σήμερα από τον τεχνικό της κυρίας. Η ομάδα του δεν απέδωσε όπως θα ήθελε. Η Ανόρθωση που ήρθε με απουσίες. Δύο ξένοι ήταν εκτός, ο Φουμάκα και ο Ζαν. Εκτός ήταν και Κύπροι, ο Ηλία και ο Κίτας. Δύο σημαντικοί φουτσαλιστές που δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν την ομάδα τους. Ο ΑΠΟΕΛ που κέρδισε λοιπόν 9-3 την Ανόρθωση. Να πούμε έτσι στα γρήγορα τους σκόρερ. Δύο γκολ πέτυχε ο Χρήστος Ιακώβου, ένα τέρμα ο Στυλιανού, ο Λέο, ο Μάγνο, ο Ιόνι, ο Πλατή και ο Σαβασομύρου, ενώ είχαμε και ένα αυτόν γκολ το οποίο σημείωσε ο Χριστόφορος Χριστοφίτης της Ανόρθωσης. Για την ομάδα της Αμοχώστου τρεις φουτσαλιστές σκόραραν. Ήταν ο Ραφίνια που είχε μειώσει προσωρινά σε 3-1 στο 21ο λεπτό. Στη συνέχεια τα άλλα δύο τέρματα ήρθαν στο τέλος, το 9-2 και το 9-3 από τους Κουπαρί και Κόκκινο αντίστοιχα. Η Ανόρθωση που μέχρι το 21ο λεπτό, όταν είχε μειώσει σε 3-1, είχε τις δικές της ελπίδες, όμως ο ΑΠΟΕΛ ήταν καλύτερος μέχρι και το σημείο. Στη συνέχεια καθάρισε το παιχνίδι ο ΑΠΟΕΛ με έναν παράζ από τέρματα. Έφτασε στο θριαμβευτικό 9-3, το οποίο έφτασε να είναι μέχρι και το 9-1. Η μετάδοσή μας από το Λευκόθεο σιγά σιγά ολοκληρώνεται από το παιχνίδι Φούτσαλ. Εμείς βλέπουμε εικόνες από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ που παραμένει στο παρκέ. Η Ανόρθωση από την άλλη ήδη έχει αποχωρήσει για τα αποδυτήρια. Εμείς κλείνουμε λοιπόν από το Λευκόθεο και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί με τους τηλεθεατές μας μεθαύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα ζωντανά από το Κίτιον, όπου θα μεταδώσουμε το σπουδαίο παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ μεταξύ της Πετρολίνα ΑΕΚ και του Κεραυνού. Ένα τρομερά ενδιαφέρον μάτς από τις ίσως δύο κορυφαίες ομάδες φέτος στο Κυπριακό Πρωτάθλημα μπάσκετ. Θα έρθει ζωντανά κοντά σας από τον Alpha Sports TV. Από εμένα, τον Ηρόδοτο Μιλτιάδους και όλους όσους δούλεψαν σήμερα στο Λευκόθεο, να έχετε ένα καλό βράδυ. Are you listening? Damn. Yeah. 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 We'll be right back.
δώσει πλάρι του, Αμποκάρ γυρίζει και σκοράρει. Και ο Μπράιεν στον Μάρκου θα σουτάρει για δύο, καλό σουτ. Καλάθι από τον Παναγιώτη Μάρκου. Κιλιανού με τον Κιλαρά. Αμποκάρ προσποιείται, δεν θα σουτάρει, θα βγάλει έξι Κιλιανού που σουτάρει για τρεις. Ο Αμποκάρ με φόλο. Ουσέι τώρα Μπάρκερ με τον Κούνα. Παίρνει σκριν από τον Πάρκ, σουτάρει για τρεις. Και ευκολύει δύο, για δύο το καλάθι. Have you ever?